Σε κοινωνικό πρόβλημα εξελίσσεται για τα Χανιά η διαδικασία ανέβρεσης σπιτιού για ενοικίαση σε συνδυασμό με τα ύψη των ενοικίων. Η φοιτητική στέγη γίνεται βραχνάς για χιλιάδες οικογένειες, ενώ όλοι όσοι αναζητούν ένα μικρό διαμέρισμα καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα έως και τα μισά του μισθού τους. Θα ξεκινήσει από 350 ευρώ και μπορεί να καταλήξει και στα 600. Μιλάμε για μικρά διαμερίσματα. Μιλάμε ότι στα δικαστήρια υπάρχουν διαμερίσματα των 30 τετραγωνικών που νοικιάζονται 580 ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ναι. Είναι και μικρά σπίτια και πάρα πολύ ακριβά. Πού να πάτε και στο Ρέθυμνο, και εκεί τραγικά είναι, η αλήθεια είναι. Δεν σέβονται καθόλου το πώς έχει μειωθεί ο μισθός ή ότι π.χ. τους φοιτητές. Πόσο να πληρώσει ένας γονείς για το παιδί του, 300 και 400 ευρώ για ένα σπίτι 25 τετραγωνικών, είναι πολλά. Ναι, νομίζω ναι, γιατί μένει μια νηψιά μου και περίπου στα 450. Για ένα μικρό σπίτι. Mm-hmm. Η επιστροφή στην κανονικότητα μετά από 2 χρονιές με σχολεία και πανεπιστήμια κλειστά για μεγάλα διαστήματα δημιούργησε νέα δεδομένα, αυξάνοντας επί 2 τη ζήτηση μικρών διαμερισμάτων. Φέτος είχαμε να αντιμετωπίσουμε 2 φουρνιές φοιτητών, και τους περσινούς και τους φετινούς. Μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι πολλοί γονείς αναγκάστηκαν να καταλήξουν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που σημαίνει ότι από τον Ιούνιο και πέρα θα αρχίσουν να ψάχνουν πάλι. Τα περισσότερα τα κάνουν Airbnb, οπότε σε διώχνουν τέλη Μάη. Γκαρσονιέρες και διάρκεια από 25 έως 35 τετραγωνικά σε κεντρικές περιοχές των Χανίων, ανάλογα με το κόστος κατασκευής, ενοικιάζονται από 300 έως και 600 ευρώ. Τριάρια ή τεσσάρια, που έτσι κι αλλιώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν, νοικιάζονται από 600 ευρώ αν είναι παλιάς κατασκευής, έως και 1.200 ευρώ αν πρόκειται για καινούρια. Οι τιμές είναι λογικές οι τιμές για μένα, ο καθένας όπως το βλέπει. Πολύ φθηνά είναι, δεν είναι ακριβά. Ακριβά είναι αυτά. Ένας λόγος είναι ότι με την περίοδο της κρίσης, από το 10 και μετά δηλαδή, σταμάτησαν να κατασκευάζονται καινούργιες πολυκατοικίες. Καινούργια γενικά σπίτια να φτιάχνονται. Τώρα έχουν αρχίσει δειλά-δειλά. Αλλά αυτά που υπάρχουν δεν φτάνουν. Με δεδομένο επίσης ότι πολλά χρησιμοποιούνται και για βραχυχρόνια μίσθωση. Τα Χανιά μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι στις πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση σπιτιών, σύμφωνα με έρευνα ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανέβρεσης κατοικίας. Η χαμηλότερη μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο καταγράφηκε στη Σπάρτη.